και τους υπόλοιπους απαραίτητους ελέγχους. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Σας ακούμε, σας ακούμε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, μέσα από τους υπόλοιπους απαραίτητους ελέγχους, επομένως κανεί δεν μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με το αποτέλεσμα ότι το παρόν δεν υπάρχει όπως είπε η Επιτροπή. Κύριε Καρύδη, μιλάτε με ακουστικό, με hands-free. Ναι. Μπορείτε να το βγάλετε. Ορίστε. Αν μπορείτε να το βγάλετε. Μιλάμε καλά. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας, εσείς από το κλιμάκιο που βγήκε και έγινε ο έλεγχος, συμφωνείτε, δεν αμφισβητείτε αυτόν τον έλεγχο? Εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, δεν έχω αντίρρηση καμία, με το δεδομένο υπό την προϋπόθεση βεβαίως, που είναι φυσικό αυτό, να έγινε ένας ουσιαστικός έλεγχος, όχι μόνο οπτικός, αλλά και με διάφορα όργανα και επιτόπου πήγαν και ιδιαίτερα είδαν την περιοχή σύνδεσης του κινούμενου φατνώματος σε σχέση με το ακίνητο, με τον ακίνητο πυλώνα που το είδαμε στις εικόνες. Άρα δεν βρέθηκαν οι φθορές, κύριε Καρύδη, έτσι? Βέβαια. Από εδώ και πέρα και ο υφυπουργός είπε θα μετρηθούν οι ταλαντώσεις τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κοιτάτε να δείτε. Κυρίως το θέμα είναι σε τι οφείλεται και πώς πρέπει να γίνει η επέμβαση. Η επέμβαση πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παγιωθεί, να μην υπάρχουν αυτές οι συντονιστικές. Το φαινόμενο είναι θέμα συντονισμού. Μάλιστα. Κυρίως. Γιατί είναι θέμα συντονισμού? Όπως είπαμε και χθες, αυτό εξαρτάται από χρόνο που γίνεται η διάγερση. Δηλαδή, αν συνεχίσουν επί ένα αρκετό χρονικό διάστημα, αρχίζουν και αυξάνουν τα βέλη, αυξάνουν μέχρι ενός ανεπιθύμητου ορίου πολύ σημαντικού. Επομένως, κύριε Καρύδη, μέχρι να γίνει και αυτός ο έλεγχος, από τη στιγμή που έχουμε τον πρώτο έλεγχο που λέει ότι δεν υπάρχουν οι φθορές, μπορεί να χρησιμοποιείται το Ολυμπιακό Στάδιο αυτά τα διαζώματα? Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε ψηλά, ας το πούμε, απάνω, ας μην πηγαίνει κόσμος τόσο πολύ. Τι να πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Όλα καλά είναι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.